Έχει κλείσει καλά τους χώρους. Μιλοσάβλεφ από τα αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα. Ο Κουτσόπουλος, το σκάσιμο της μπάλας, θα την αγκαλιάσει. Άντηκε το Κομεσίδη να ανεβαίνει για βοήθεια. Θα βγει η σέντρα. Ο Βουό κατεβάζει ο Χαντί. Ωραία. Θα αφήσει για τον Μιλοσάβλεφ. Για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Θα κάνει το σουτ. Αλλά θα μπλοκάρει ο Κουτσόπουλος. Αυτή μπορεί να καταγραφεί ως η πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Παιδούχων, τώρα από τα αριστερά και πάλι όφιο. Και άσως θα κάνει την προσποίηση. Θα κάνει μια κοφτή σέντρα. Ο Χαντί θα γυρίσει. Δεν θα βρει την μπάλα. Δις, σταματάει ωραία την μπάλα. Όλα αυτά στο 28. Πουρτουλής, ο οποίος ίσως πρέπει να πάρει παραπάνω προσπάθειες. Για να δούμε το Ράντι τώρα που δεν είναι offside. Ράντι, φάτσα με το 1-0. Θα χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπάλα, όλα αυτά στο 28. Πουρτουλής, ο οποίος ίσως πρέπει να πάρει παραπάνω προσπάθειες. Για να δούμε το Ράντι τώρα που δεν είναι offside. Ράντι, φάτσα με το 1-0. Θα χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Συνεχίζεται όμως η φάση με το Χαντί να πέφτει μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι και εδώ βγαίνει η αντεπίθεση τώρα για την αναγέννηση Καρδίτσας. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και τώρα η αναγέννηση, αν προλάβει ο ποδοσφαιριστής να βγάλει τη σέντρα, προλαβαίνει. Θα γίνει το σούτ από τον Ντάγκανά. Λοιπόν, δύο φάσεις πολύ καλές για τις δύο ομάδες. Ο Ράντι ζητάει στο χώρο, θα πάρει την μπάλα. Έχει κοντά το Μάικα, θα γυρίσει όμως ο Μιλοσάβλεφ με χώρο. Θα κάνει ένα πλασέ, ωραίο ήταν. Η μπάλα όμως θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Παιχνίδι για τον Μιλοσάβλεφ. Εκείνος με τη μία για τον Μπόατεν. Ξανά παίρνει την μπάλα από δεξιά. Ο Μιλοσάβλεφ φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει μια ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ράντι για το Χαντί με το κεφάλι και γκολ. 1-0 όφι με τον Χαντί. Πάρα πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας. Ο Μιλοσάβλεφ βρήκε στην κίνησή του τον Ράντι. Εκείνος ψύχρεμα σέρβιρε τον γκολ για τον Άγγελο Χαντί και εκείνος από κοντινή απόσταση ανοίγει το σκορ για την κριτική ομάδα. Παίζει πίσω στον Ντεμπελέ. Εκείνος θα αλλάξει το παιχνίδι γρήγορα ο Κότσιος. Και τώρα ο Ράντι με το σώμα. Χαντί, ωραία, πανέμορφη πάσα προς τον Βουό. Θα κάνει εκείνος το κοντόλ. Θα τελειώσει τη φάση. Εντελώς άστοχα όμως. Και Μπόατεν αμφότερη οργανώνει τις επιθέσεις. Από τα πόδια τους περνούν όλες σχεδόν οι μπάλες για τον Όφι. Εδώ τώρα ο Μπόατενγκ θα πάρει την κόντρα και είναι σε θέση βολής, θα σουτάρει. 2-0 από τον Μπόατενγκ που πάει κατευθείαν προς την κερκίδα των φανατικών του Όφι για να αφιερώσει τον γκολ. Πήρε την κόντρα εκεί, ήταν όμως έτοιμος να διαλέξει πώς θα τελειώσει την φάση. Την τελειώνει άψογα στην δεξιά γωνία του Κουτσόπουλου. Πάρα πολύ δύσκολο, όπως και να έχει μπροστά της. Ένα ολόκληρο 45 λεπτό Όφι. Πιέζει ο Μιλοσάβλεφ που είναι εξαιρετικό σήμερα. Μπαίνει στην περιοχή. Κόβει ο Βουό με τη μία γκολ. 3-0 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο για τον Όφι. Πιέζει πολύ περισσότερο. Ακόμα και τώρα, αν δεις τη φάση, βλέπετε. Ναι, μετά το 3-0 πιέζει και κερδίζει και τώρα την μπάλα με το Ράντι. Έτσι πρέπει να παίζει ο Όφι εντός έδρας για να μπορέσει να καθαρίζει τα παιχνίδια γρήγορα. Και μάτς ειδικά με ομάδα. Και εδώ τώρα λάθος 4-0. 4-0 ο Πάτρικ Βουό, δεύτερο γκολ. Μεγάλο λάθος που γίνεται, αλλά προέρχεται από την πίεση που ασκεί ο Όφι. Σμίλτος και Βουκομάνοβιτς. Από δεξιά ο Τσόπελας αλλάζει ωραία τώρα την μπάλα η φιλοξενούμενη ομάδα. Τζιλούλης ένα σουτ. Να και μια καλή ενέργεια από τη... για αυτό το φάουλ. Εκτελείται, η μπάλα θα περάσει. Παντήλος προς τα πίσω και να ο Στρέζος πάνω που το μελετήσαμε. Ο Στρέζος κάνει μια μεγάλη απόκρουση. Ευκαιρία αυτή για τον Όφι παρόλο που δεν υπήρξε τελική ενέργεια. Και τώρα ξανά με πάρα πολύ χώρο Όφι. Χαντί θα κάνει το κόψιμο και μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Βουό. Ωραία στην κίνηση του Μιλοσάβλεφ. Εκείνος κάθεται στον Βουό. Πρώτος στην μπάλα εκείνος θα περάσει και τον Κουτσόπουλο. Θα γυρίσει στην μπάλα στη συνέχεια όμως σε ένα σημείο που ο τερματοφύλακας της αναγέννησης Καρδίτσας κάνει την επέμβαση. Το σκορ, ειδικά με τις ευκαιρίες του Βουό, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Παντίδος τώρα για να δούμε για το Βουό. Τέτα τέτ γκολ. 5-0 χατρίκ από τον Πάτρικ Βουό. Πρώτο χατρίκ για τον Βουό στο φετινό πρωτάθλημα. Πιστώνεται, θα μπορούσε να το έχει πετύχει βέβαια αυτό το γκολ και νωρίτερα. Ο Βουόπουλος πάνω στην μπάλα. Θα περάσει το δεύτερο δοκάρι. Ευκαιρία και η μπάλα έξω.